Καλησπέρα σε όλους τους μάγκες, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο όπου θα μιλήσουμε για όλα τα καινούργια leaks και πληροφορίες που έχουμε για τη σεζόν 4. Έχουμε πάρα πολλά καινούργια skins, πάρα πολλές καινούργιες περιοχές που είναι leaked. Επίσης έρχεται σιγά σιγά και ο Γκαλάκτους στο χάρτη, άρα οπωσδήποτε μείνετε συντονισμένοι, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Έχουμε και τον Spider-Man εδώ, τον Black Panther, γενικά γίνεται χαμός. Όμως αν είστε καινούργοι, μην ξεχάσετε να κάνετε και μια γραφούλα εδώ στο κανάλι. Φτάνουμε σιγά σιγά και τους 155.000 και επίσης κάντε και ένα like στο βίντεο. Έτσι να βάλουμε στόχο 12k likes, μάγκες μου. Πιστεύω είναι πολύ εύκολο για την Μάγκο παρέα. Υπάρχει και τρελό hype για τη season, άρα πάμε να φτάσουμε το στόχο μας. Και τέλος και πιο σημαντικό, αν πάρετε οτιδήποτε από το σημερινό shop ή ακόμη δεν έχετε πάρει τον Battle Pass, μην ξεχάσετε πρώτα να έχετε τον κωδικό MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop, γιατί στηρίζετε αφάνταστα. Και έναν τεράστιο ευχαριστώ σε όσους πήραν τον Battle Pass χθες με τον κωδικό μου, με έχετε στηρίξει πραγματικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Λοιπόν, κάναμε τώρα την εισαγωγή μας, πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο μας. Το πρώτο θέμα που θα δούμε είναι κάτι που γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι και είναι ότι ο Γκαλάκτους σιγά σιγά πλησιάζει το χάρτη και ήδη φαίνεται σε εισαγωγικά από το χάρτη. Θα παρατηρήσατε ότι στον ουρανό υπάρχει μία μικρή μοφ τελεία που μοιάζει και λίγο με το Astro World που είχαμε στο Travis Scott Live Event. Αυτή η μικρή τελεία είναι ο Γκαλάκτους που πλησιάζει σιγά σιγά το map. Μπορείτε να το δείτε και από το trailer της season αυτών, ότι όταν κάνεις zoom in στην τελεία αυτή φαίνεται ο Γκαλάκτους ξεκάθαρα. Άρα ξέρουμε σιγά σιγά θα εμφανίζεται αυτός ο κακοποιός, ο τεράστιος εχθρός των υπερηρών στο χάρτη, και φαντάζομαι όσον πλησιάζει θα γίνονται και διάφορα πράγματα στο χάρτη και θα έχουμε εννοείται και το τελικό live event μας, όπου θα γίνει και αυτή η μεγάλη μάχη, το Nexus War, και εννοείται θα κριθεί και η μοίρα του νησιού, δηλαδή αν θα το καταστρέψει ο Γκαλάκτους για να πάρει τη δύναμη του Nexus ή αν θα καταφέρουν οι σούπερ ήρωες να προστατεύσουν τον κόσμο του Fortnite. Αυτό είναι το πρώτο μας θεματάκι για σήμερα, απλά ήθελα να συνημερώσω, ίσως να μην το ξέρατε, ότι ήδη υπάρχει ο Γκαλάκτους στο map. Και μιας που συζητάμε για αυτόν τον μεγάλο κακό, έχουμε έναν καινούριο skin που είναι leaked, κατά κρύβεται έναν καινούριο skin pack που είναι ο Silver Surfer. Και για όσους δεν ξέρουν την ιστορία αυτού του χαρακτήρα, είναι ο βοηθός του Γκαλάκτους, αυτός που είναι υπεύθυνος να του βρίσκει κατάλληλους πλανήτες για να μπορεί να τους καταστρέφει και να παίρνει τη δύναμή τους. Βλέπετε εδώ το skin μέσα στο game πως θα είναι, έχουμε φωτογραφίες, έγινε decrypted χθες και αυτό μας λέει κιόλας ότι θα έρθει πάρα πολύ σύντομα στο item shop. Το καλό εδώ είναι κιόλας ότι το pack είναι με V-Bucks, μας λέει ο FireMonkey, άρα δεν θα χρειαστείτε να δώσετε πραγματικά λεφτά. Και βλέπουμε ότι έχει αρκετά πράγματα μέσα αυτό το pack, έχει το Reflector, το Weapon Wrap που είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει το Silver Surfer's Surfboard που είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον glider, έχουμε εννοείται το skin που δείχνει καταπληκτικό και τέλος έχουμε και τον backpack του, το Herald Star. Ένα πολύ ωραίο Marvel exclusive skin και περιμένω πώς και πώς να μπει στο item shop. Μετά, μάγκες μου, μιας και μιλάμε για packs, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα starter packs της season. Καταρχάς θα έχουμε ένα καινούριο Save the World pack, το οποίο εννοείται μπορείτε να πάρετε και εσείς που έζησαν Battle Royale. Θα έχει μέσα το Samurai Scrapper skin, όλα τα accessoire του, 1000 V-Bucks και το Save the World. Φαντάζομαι θα κάνει 20 ευρώ όπως ακριβώς ήταν και το αρκουδάκι και θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά ωραίο skin. Άρα μάγκες μου, να ξέρετε ότι λογικά μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρχει και αυτό το pack να το αγοράσετε. Και τέλος έχουμε εννοείται και το 5 ευρώ skin της season που το βλέπετε εδώ μπροστά σας. Είναι αυτός ο σούπερ ήρωας που μοιάζει με τον Deadpool, θα δίνει τα 600 V-Bucks, θα έχει μαζί game backpack και pickaxe και θα κοστίζει 5 ευρώ. Ένα πολύ ωραίο skin, ένα ωραίο starter pack και πιστεύω ότι αξίζει υπερβολικά να το αγοράσετε. Τα starter packs είναι ό,τι καλύτερο. Μαζί με αυτά τα skin packs που μόλις σας έδειξα, έχουμε και κάποια leaked skins από το update 14.00 που είναι καταρχάς η Dread Fate, ένα πολύ ωραίο skin του The Darkening Set, μοιάζουν και έτσι με skins του Κίβου. Επίσης μαζί υπάρχει και ο Dread Omen που και αυτός είναι του ίδιου set
Και τέλος έχουμε και την Dark Scully. Όταν την είδα στα leaks περίμενα ότι θα είναι style για τη Scully αυτόν, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι ξεχωριστό skin ή θα ανήκει σε κάποιον καινούριο bundle που θα κυκλοφορήσει στο σύντομο μέλλον. Όπως και να έχει, πάρα πολύ ωραία skins και τα τρία. Τώρα μάγκες μου, μιας και συζητάμε για skins, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Spider-Man και την πιθανότητα να έρθει κάποτε στο item shop. Ο Shinan BR και ο Hypex, που είναι δύο από τους πιο γνωστούς και έμπιστους leakers στο Fortnite community, λένε ότι σήμερα προσθέθηκαν κάποια achievements στο Fortnite, κάποια feats όπως ονομάζονται, που έχουν να κάνουν με τον Spider-Man. Και σας τα δείχνω εδώ, είναι βασικά το λογότυπο του Spider-Man και έχει κάποιο challenge, αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει με harpoon guns, και λένε ότι αυτόν είναι έναν teaser από την Epic Games, που μας δείχνει ότι ίσως ο Spider-Man εμφανιστεί σε κάποια φάση στο item shop. Γενικά αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι γεμάτο με καινούρια teasers για διάφορους ήρωες της Marvel που μπορούν να έρθουν σαν skin στο shop και πιστεύω ο Spider-Man είναι ένας από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες που πρέπει οπωσδήποτε να έρθει στο item shop. Θα γίνει χαμός αν μπει αυτόν το skin και θα δείχνει εννοείται καταπληκτικόν. Και κρίνοντας ότι δύο έμπιστοι leakers μας δίνουν αυτές τις πληροφορίες, υπάρχει θα έλεγα μια μεγάλη πιθανότητα. Μετά μάγκες θα μιλήσουμε και για λίγο τα καινούρια gold foil skins όπως ονομάζονται για τους super ήρωες του Battle Pass. Είναι έτσι κάτι που έχετε πάρα πολύ την απορία πως μπορείτε να ξεκλειδώσετε αυτά τα skins, τι ακριβώς είναι, πως γίνεται να τα προχωρήσουμε level και όλα σχετικά, και θα σας εξηγήσω ακριβώς πως δουλεύει τώρα. Καταρχάς για να αρχίσουν να εμφανίζονται στον Battle Pass Tab αυτοί οι ασημένοι χρυσοί και foil ήρωες, πρέπει να φτάσετε level 100. Σκεφτείτε ότι είναι κάτι αντίστοιχο με τα χρυσά skins που είχαμε στη Season 2. Άρα θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε όλον τον Battle Pass. Αφού το κάνετε αυτό, ξεκινώντας από το level 100, θα έχετε την ευκαιρία να ξεκλειδώνετε καινούρια style για τους super ήρωες του Battle Pass, ξεκινώντας με τον Thor και σιγά σιγά προχωρώντας μέχρι τον Iron Man, το τελευταίο του variant που είναι το Gold Foil, και είναι στο level 215. Σας δείχνω κάποιους ήρωες για να καταλάβετε ακριβώς πώς είναι αυτά τα ασημένια χρυσά skins και δείχνουν καταπληκτικά. Πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να γκριντάρουμε μέχρι το level 215 αυτή τη φορά, επειδή η αλήθεια λέει τα χρυσά skins δεν ήταν τόσο insane, αλλά αυτά δείχνουν καταπληκτικά. Άρα ετοιμαστείτε για πολύ grind μέχρι το level 215. Τώρα μάγκες μου που τελειώσαμε με όλα τα leaked skins και τα σχετικά, θα προχωρήσουμε σε λίγα νέα location leaks και event leaks που έχουμε για τη season 4 και θα ξεκινήσουμε καταρχάς με έναν in-game event που έχει ήδη ξεκινήσει μέσα στο χάρτη. Θα έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάποιες κεραίες σαν τα Rift Beacons στο χάρτη που σχηματίζουν έναν κύκλο γύρω από την περιοχή του Frenzy Farm. Αυτά τα Rift Beacons θα δημιουργήσουν ένα θόλο, μία ασπίδα όπως είχαμε στα Rift Zones στη Season 10 και αυτόν το ξέρουμε και από τον Battle Pass και Launch Trailer της Epic που μας δώσει για η Season 4. Σας βάζω εδώ και το clip που φαίνεται ξεκάθαρα ο χάρτης από το Shield Carrier και φαίνεται αυτή η ασπίδα. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μέσα θα παιχτεί κάποιον event ή ίσως ο Iron Man προσπαθεί να προστατεύσει αυτήν την περιοχή από τον Galactus με αυτήν την πράσινη ασπίδα. Έχουν γίνει leaked και διάφοροι ήχοι για αυτόν το shield, αυτήν την ασπίδα, και θα σας τους αφήσω τώρα να τους ακούσετε και θα προχωρήσουμε μετά στο επόμενο μας θεματάκι. Τώρα μάγκες μου που τελειώσαμε με αυτά τα Rift Beacons που θα δημιουργήσουν την ασπίδα στο Frenzy Farm, προχωράμε και στο τελευταίο μας θέμα που είναι καινούργιες leaked περιοχές για το Fortnite αυτήν τη season
και ίσως να έχουν να κάνουν και με αυτήν την ασπίδα, αν υπάρχουν φήμες που λένε ότι όλες οι καινούριες περιοχές που θα εμφανιστούν θα είναι μέσα σε αυτόν το zone. Ίσως να είναι κάτι σαν Rift Zone αυτή η ασπίδα που να φέρνει καινούριες περιοχές, κάτι σαν τη Season 10 τέλος πάντων. Πρώτον leak που έχουμε για καινούρια περιοχή είναι το Ant Manor, δηλαδή το σπίτι του Ant-Man από τα comics, και αυτόν το έχει κάνει leak επίσημα η Marvel. Βλέπετε εδώ ότι στο Twitter ο FireMonkey λέει: η Marvel στην περιγραφή του Fortnite Season 4 λέει ότι υπάρχουν καινούριες περιοχές όπως το Doom's Domain, Ant Manor, Sentinel Graveyard και άλλα. Το Ant Manor αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο παιχνίδι, τα υπόλοιπα δύο υπάρχουν, άρα είναι πλέον 100% σίγουρο ότι σε κάποια φάση θα υπάρξει αυτόν το σπίτι στο χάρτη. Σας βάζω και μια φωτογραφία εδώ για να δείτε περίπου πώς είναι, άρα ετοιμαστείτε, θα είναι έναν καινούριο POI αυτόν. Μετά, μάγκες μου, έχουμε κάποια leaks από τον Fortori που μας λέει έχει βρει κάποια assets μέσα στα file για καινούρια landmarks, δηλαδή καινούριες περιοχές, που είναι το Prison Transport, Panther Monument, και λέει ίσως έχει να κάνει κάτι με τον Black Panther, τον Doghouse και το Collector's Museum που είναι μάλλον του Collector. Και επίσης έχει και το Panther Rock Security Track, λέει. Και όλα αυτά συνδέονται με το High Tower που είναι αυτό το event που λέγαμε. Άρα μπορείτε να δείτε ότι έρχονται και άλλες 4 καινούριες περιοχές ή τουλάχιστον μικρά landmarks στο χάρτη. Επίσης ο Hypex προσθέτει εδώ ότι έχει βρει και τις ίδιες ονομασίες αλλά για abilities. Άρα ίσως αυτές οι περιοχές να έχουν και bosses που δίνουν abilities. Βλέπετε εδώ Collector, Doghouse, Panther Rock, Security Track. Και τέλος, μάγκες μου, μας δείχνει και στο χάρτη που θα είναι το Panther Rock, δηλαδή αυτή η περιοχή του Black Panther. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε και skins για αυτούς τους χαρακτήρες, υπάρχει πιθανότητα απλά να είναι bosses μέσα στο game, μπορεί μόνο να έρθουν οι δυνάμεις τους στο παιχνίδι, δεν ξέρω, πάντως ακούγονται πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Δυστυχώς ούτε εγώ μπορώ να σκεφτώ κάτι για το Prison Transport και τον Doghouse, με ποιον ήρωα ή κακό μπορούν να συνδέονται, πάντως τα άλλα δύο είναι σίγουρα περιοχές του Black Panther και του Collector από τις ταινίες της Marvel και εννοείται τα comics. Αυτά, μάγκες μου, είναι τα πιο σημαντικά leaks που έχουμε αυτή τη στιγμή για τη Season 4, νέα skins, νέες περιοχές. Πείτε μου κάτω στα comments τι πιστεύετε για όλα αυτά, είστε hype. Θα έχουμε και βιντεάκι αύριο λογικά με καινούρια leaks, γιατί συνέχεια οι leakers βρίσκουν νέα πράγματα στα files. Άρα οπωσδήποτε μείνετε συντονισμένοι, κάντε μια εγγραφούλα εδώ στο κανάλι για να στηρίξετε κιόλας και να ενημερώνεστε πότε κάνω stream, πότε κάνω upload βίντεο. Ένα like στο βίντεο, πάμε 12k like σήμερα, ο δυνατός μας στόχος. Και τέλος και πιο σημαντικό, αν πάρετε οτιδήποτε από το shop ή το καινούριο Battle Pass, αν δεν το αγοράσετε ακόμη, μην ξεχάσετε να έχετε τον κωδικό MT1993 κάτω από απλά 96, γιατί στηρίζετε αφάνταστα το κανάλι εντελώς δωρεάν. Μάγκες μου, τα λέμε αύριο το πρωί στο stream μας, καληνύχτα σε όλους και εννοείται να είστε πάντα καλά.